Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση για θέματα music business, μουσικής βιομηχανίας, η οποία είναι η εξής. Πώς μπορώ να κάνω κάποια δισκογραφική εταιρεία να ενδιαφερθεί για τη μουσική μου? Μια πολύ ωραία ερώτηση λοιπόν και κάτι το οποίο προβληματίζει μια πολύ μεγάλη μερίδα μουσικών, οι οποίοι θέλουν να τραβήξουν το ενδιαφέρον μια δισκογραφικής εταιρείας. Θα ξεκινήσω την απάντησή μου λέγοντας κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μου κάνει πολλούς καινούριους φίλους. Οι καιροί έχουν αλλάξει. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο οι δισκογραφικές εταιρείες βρίσκανε καλλιτέχνες στη μέση της δεκαετίας του 80 πια δεν ισχύει. Και μάλιστα, αν μιλήσετε με κάποιο παράγοντα από δισκογραφική εταιρεία και του πείτε ότι ακολουθείτε εκείνη την παλιά διαδικασία, ο άνθρωπος θα γελάει με τα δακρύων, πραγματικά. Ποια ήταν λοιπόν η παλιά διαδικασία? Η παλιά διαδικασία ήταν ότι έκανες μια μπάντα, άρχισες να παίζεις live και στα live αυτά ερχόντουσαν αυτό που λέγαμε talent scouts, δηλαδή άνθρωποι που σκαουτάρανε για να βρούνε ποιοι καλλιτέχνες έχουν ταλέντο. Αυτούς τους καλλιτέχνες τους δείχνανε ενδιαφέρον, τους μαζεύανε, τους βγάζανε δίσκο και μετά τους βοηθούσανε να προχωρήσουν, να κάνουν artist development δηλαδή. Όλη αυτή η διαδικασία πια δεν ισχύει. Ναι, το ξέρω ότι ειδικά για αυτούς που ασχολούνται με το poser metal είναι το όνειρό τους αυτό, αλλά η διαδικασία αυτή απλά δεν ισχύει πια. Δεν θυμάμαι καν την τελευταία φορά που κάποιος καλλιτέχνης έγινε γνωστός ή μάλλον άστο να γίνει γνωστός, πήγε σε μία δισκογραφική και τον πήρανε με αυτό τον τρόπο. Για την ακρίβεια, η θέση κιόλας του talent scout πια στις δισκογραφικές δεν υπάρχει. Συγγνώμη αυτό το μεγάλο λογίδριο, αλλά πάρα πολλοί κόσμος μου λέει αυτό το πράγμα, δυστυχώς, και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό ότι είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται πια. Για να κοιτάξουμε λοιπόν τι γίνεται. Αυτό που γίνεται και αυτό που μπορεί να κάνει ένας καλλιτέχνης για να τραβήξει το ενδιαφέρον μιας δισκογραφικής είναι το να μαζέψει ο ίδιος και να βρει δικό του κοινό. Και μετά με αυτό το κοινό να πλησιάσει τη δισκογραφική και να της πει: ορίστε, είμαι εγώ, με λένε Γιάννη, Γιώργο, Λευτέρη, έχω αυτό το κοινό, οι οποίοι με ακολουθούν, έρχονται στα live μου, παίρνουν τους δίσκους μου, τα CD μου, με ακολουθούν στα social media, κάνουν views στα βίντεό μου, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό το κοινό λοιπόν θα ήθελα να το εκμεταλλευτούμε παρέα με το να μου βγάλετε εσείς το δίσκο, να με δει και το δικό σας κοινό και το δικό μου κοινό να δει και εσάς. Αυτό λοιπόν είναι μια τελείως συμβιωτική πράξη όπου τα δύο μέλη, ο καλλιτέχνης και η δισκογραφική εταιρεία, συνεργάζονται. Στο παλιό σύστημα δεν ήταν συμβιωτική η πράξη αυτή. Η δισκογραφική εταιρεία έπαιρνε κάποιον ο οποίος δεν είχε αποδείξει καθόλου την αξία του, απλά φαινότανε ότι έχει ένα ταλέντο, μία έφεση, θα ήταν πιθανόν να γίνει καλός καλλιτέχνης και προσπαθούσε να τον βοηθήσει να γίνει αυτός ο καλλιτέχνης. Αυτό όμως, μιλώντας πάλι για πριν από 20 χρόνια, άφηνε τις εταιρείες πάρα πολύ εκτεθειμένες. Επειδή ξέρω τα ακριβή ποσοστά, στους 20 καλλιτέχνες που έπαιρνε η εταιρεία, οι 19 δεν κάνουν επιτυχία. Και έπρεπε αυτός ο ένας στους 20, δηλαδή το 5% είναι το ποσοστό, να βγει τόσο τεράστιο superstar, ώστε να βγάλει τη χασούρα που είχε η εταιρεία από τους προηγούμενους 19, συν το κέρδος, το συνολικό κέρδος της εταιρείας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν και τότε δύσκολο και όσο μετά ξεκίνησαν τα MP3, κάποια πειρατεία στη μουσική και να αλλάζει το όλο τοπίο της μουσικής βιομηχανίας, έγινε πια εντελώς μη εφικτό. Άρα λοιπόν, η πρόκληση την οποία έχει ένας μοντέρνος καλλιτέχνης πια δεν είναι το να ενδιαφερθεί η δισκογραφική εταιρεία για αυτόν. Αυτό θα γίνει αν έχει τραβήξει αρκετό κόσμο
που να ενδιαφέρεται για τη μουσική του. Μπορώ να εγγυηθώ ότι αν με κάποιο τρόπο ο φίλος που έκανε την ερώτηση έβγαζε κάποια δικά του κομμάτια, είτε κιθαριστικά είτε οποιοδήποτε είδος παρακλάβη της rock μουσικής, και είχε 200.000 fans οι οποίοι τον ακολουθούσαν και οι οποίοι αγοράζανε το κομμάτι αυτό που είχε βγάλει εκείνος και οι οποίοι δείχναν ενδιαφέρον και ερχόντανε στο live του και όλα αυτά, είναι πάρα πολύ, είναι όχι απλά πιθανό, είναι πραγματικά σίγουρο ότι παραπάνω από μία δισκογραφική θα ενδιαφερόταν γι' αυτόν. Αντί όμως γι' αυτό, τι ζητάμε συνήθως εμείς οι κιθαριστές και γενικά όλοι οι μουσικοί? Θέλουμε να βρούμε το κοινό μας μέσω της εταιρείας, το οποίο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Γιατί μεταφέρει το ρίσκο πάνω στην εταιρεία. Μα η εταιρεία είναι μια επιχείρηση. Δεν θέλει να έχει ρίσκο. Αν η εταιρεία ξέρει ότι ήδη έχεις 50, 100, 200.000 fans, το ποσοστό ρίσκου της πέφτει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνεις εσύ ως μουσικός? Να προσπαθείς να αυξάνεις αυτό που λέμε το fan base σου, δηλαδή τους πόσοι άνθρωποι σε ακολουθούν. Αυτό σημαίνει απαραίτητα social media, αλλά ενδιαφέρονται για τη μουσική σου, την ακούνε, μπορεί να την κάνουν share, μπορεί να την αγοράζουν, όλα αυτά τα πράγματα, ώστε όταν πλησιάζεις μια εταιρεία, να μπορείς να της δείξεις ότι όντως έχεις πετύχει κάποια πράγματα και να μην είσαι αυτούς που περιμένουν απλά μια χείρα βοήθειας από την εταιρεία για να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς εκείνη, μεταφέροντας το ρίσκο πάνω στην εταιρεία. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Ένα θέμα πολύ σημαντικό για την εξέλιξη επαγγελματικά ενός μουσικού και κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!